Θέματος υγείας. Θυμόσαστε τις προστάσεις για τα ΣΔΙ, τις συμπράξεις ιδιωτικού τομέα με δημοσίου, τις τώρα τι απολύσεις, γίνεται όμως, κύριε τις Σκουρλέτη. απολύσεις το 2014, το κλείσιμο δομών κτλ. Τώρα, ποιο είναι αυτό το οποίο υποτιμάει αυτά, τον όμως, κοινό κύριε νου. Σκουρλέτη, αυτά ναι, είναι θα μιλήσω για το σήμερα. Θα μιλήσω για το... Όχι, τα έχουμε αφήσει πίσω. Συμφωνώ, όλα αυτά που συμφωνώ. Τώρα. Γι' αυτό είναι λοιπόν. Παλιά κριτική αυτή. Ναι, αυτό είναι η αυτοκριτική. Η υποκρισία που είναι. Η υποκρισία αλλά και η υποτίμηση του κοινού νου είναι το εξή. Είστε σήμερα σε μια γραμμή που ξέχει ναι, ξεπεράσει και το κοινό σας. Αφήστε με να τελειώσω όμως, μισό λεπτό. Αφήστε με να τελειώσω. Ξέρετε, η υποτίμηση του κοινού νου είναι όταν ακούμε ότι σε 5 εβδομάδες γίναν όσα δεν είχαν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό δηλαδή, πραγματικά, αν δεν είναι υποκριτικό, είναι υποτιμητικό για τον κοινό νου. Όταν γνωρίζουμε ότι σήμερα ακόμα οι 2.000 προσωρινές θέσεις εργασίας. Εγώ ναι, είδα ακριβώς στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB το 80% του κοινού να επικροτεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αυτό δεν σας βεβαίως λέει κάποιος εσάς. Εσείς ποιο βεβαίως μέρος μας λέει, εκφράζεται και λέτε αυτό. Θα σας πω. Βεβαίως λέει πάρα πολλά πράγματα και είναι αυτό, μέσα σε αυτό το 85% είναι και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση 69%. Με την ανάγκη με την ανάγκη να ληφθούν στο σωστό χρόνο και θα μπορούσε ίσως να είναι ακόμη και πιο έγκαιρα τα περιοριστικά ρωτάω μέτρα. Τα περιοριστικά πώς μέτρα. Έχετε βγει από την κοινωνία από και είστε σε ένα άλλο μήκος. Από εκεί και έπειτα. Οι χειρισμοί συνολικά της κυβέρνησης μέσα στην κρίση, κύριε Σκουρλέτη, είναι σωστή. Είναι σωστή. Να ολοκληρώνω. Με ρωτήσατε για το χθεσινό διάγγελμα. Ναι, πείτε. Οι χειρισμοί ως προς την ανάγκη των περιοριστικών μέτρων. Ξέρετε ότι ήμασταν από τους πρώτους που συμφωνήσαμε και μάλιστα συμφωνήσαμε και στην επιλογή των προσώπων. Δηλαδή ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόταν και με τη δικιά μας κυβέρνηση, αποδείχθηκε ότι ήταν μια σωστή τοποθέτηση, σωστή θέση. Και πολύ δε περισσότερο ανέβηκε και στην εκτίμησή μας. Κάτι το έχετε δική, δική σας. Και πολύ δε περισσότερο ανέβηκε στην εκτίμησή μας και για αυτά που είπε και για τους πρόσφυγες και για τους Ρωμά. Όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν έναν άνθρωπο με πραγματικές ευαισθησίες που μήπως καμιά φορά μας λείπουν. Μήπως έχουμε δύο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, κύριε Σκουρλέτη, ένα ΣΥΡΙΖΑ της ορθής λογικής και της ορθής πολιτικής αντίληψης όπως είναι ο κύριος Τσίπρας και έναν άλλον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει στα παλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του, μέσα από τις τοποθετήσεις των στελεχών του, όπως και η Νέα Δημοκρατία εκφράζεται από τον κύριο Μητσοτάκη και από τους υπουργούς. Δεν εκφράζεται ούτε από τον κύριο Μπογδάνο, ούτε από τον κύριο Ψαριανό. Έτσι δεν είναι? Παρόλο ότι αυτοί είναι και πιο επώνυμοι από τους διάφορους ανώνυμους που φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο επίπεδο του διαδικτύου. Το λέμε αυτό, κύριε Σκουρλέτη. Εγώ αναφέρομαι στον κύριο Καρτερό, αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη, αναφέρομαι σε στελέχη που ασκούν σκληρή κριτική. Και στον κύριο Τσιόδρα. Σε παλιές εποχές. Και στον κύριο Τσιόδρα. Και στον κύριο Τσιόδρα και σε άλλους, βέβαια. Προσέξτε να δείτε. Σας είπα και πριν το ποιος εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση. Εμείς όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, πραγματικά δίνοντας ένα διαφορετικό δείγμα γραφής από αυτό που μας είχαν συνηθίσει οι πολιτικές δυνάμεις όταν βρισκόντουσαν στην αντιπολίτευση, εκεί που συμφωνήσαμε, το είπαμε ευθέως, χωρίς δεύτερες συζητήσεις και προσεγγίσεις, αλλά εκεί που διαφωνούμε, έχουμε υποχρέωση να καταθέσουμε τη γνώμη μας. Διαφωνούμε. Αυτό είναι σαφές. Διαφωνούμε για παράδειγμα σε αυτά τα οποία γίνονται στην οικονομία. Τα μέτρα, και πολύ πάμε στα στην μέτρα εργασία. Λίγο. Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα είναι θετικά, γιατί και γι' αυτό σας άκουσα να μιλάτε για πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα και ξέρετε, το λάθος της λογικής αυτών των μέτρων συμπληρώνεται σε αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να μην αναφερθώ σε άλλες προηγούμενες δηλώσεις, ότι κρατάμε εφεδρίες. Ξέρετε κάτι, όταν θα έχει καταρρεύσει το μέτωπο, όταν η ύφεση θα μας έχει κυκλώσει από παντού, οι εφεδρίες θα είναι άχρηστες. Άρα η μεγάλη διαφορά εμείς είναι θέλετε ότι εμείς να μιλάμε, τα ταμεία από τώρα, δηλαδή εμείς αυτό μιλάμε, λέω, εμείς μιλάμε για ένα, εμείς μιλάμε για ένα, εμείς μιλάμε για ένα εμπροστοβαρές μείγμα μέτρων και πολιτικής. Το είπατε αυτό, τώρα, η κυβέρνηση το απέρριψε που αυτό θα που μπορέσει. Κακός. Κακός το απέρριψε. Καλώς η κυβέρνηση αποφασίζει, κύριε Σκουρλέτη. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν στις δημοκρατίες. Καλά, και προφανώς δεν θα μας απαγορεύσει όμως να λέμε την γνώμη μας. Γιατί βλέπω πραγματικά μια κατάσταση πια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου οι συγκεκριμένες και συγκροτημένες απόψεις της αντιπολίτευσης το πολύ να διεκδικούν 1,5 με 2 λεπτά στα δελτία ειδήσεων.
Όταν είναι κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτό σας φιλοξενούμε, κύριε Σκουρλέτη, εδώ πολύ περισσότερο από 2 λεπτά, για να ακούσουμε και τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα και χαίρομαι που είστε και καλά πρώτα απ' όλα. Κύριε Σκουρλέτη, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι περισσότερο περιμένατε σε επίπεδο μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης να έχει ανακοινωθεί χθες? Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους 150.000 μακροχρόνια ανέργους, για αυτό το επίδομα που πρόκειται να δοθεί. Δεν λέμε ότι λύνει το πρόβλημα, προφανώς, αλλά τι άλλο περιμένατε να έχει ανακοινωθεί? Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, οι 150.000 μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι 150.000. Πλησιάζουν δυστυχώς 500.000. Άρα είναι ένα μέρος του αυτό. Και καλό είναι να μιλάμε με τα πραγματικά μεγέθη όταν απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες. Σωστά δίνεται όμως το επίδομα, φαντάζομαι. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο έλλειμμα των κυβερνητικών μέτρων είναι ότι περιορίζει την άμεση δημοσιονομική παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Εμείς μιλήσαμε για ένα περίπου 7,5% δαπάνες που πρέπει να γίνουν και υπάρχουν οι πόροι αυτή τη στιγμή, εξασφαλισμένοι πόροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το ορατό μέλλον, δηλαδή για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο μόλις ξεπερνάει το 2% του ΑΕΠ σε αντίθεση με το 7,5% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μεσόωρο το πακέτο που έχει δώσει. Είναι λάθος αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αθροίζει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με εγγύσεις. Εγώ μιλάω για δαπάνες συγκεκριμένες τώρα. Ναι, είναι άλλο το να ανοίγω... Το ότι δεν θα πληρώσει άλλος φόρος δεν είναι χρήματα? Όχι, θα καθυστερήσει, θα πάει αργότερα. Επηρεάζει προφανώς την ρευστότητά του και την δυνατότητα της επιχείρησης, αλλά δεν είναι δημοσιονομική δαπάνη. Είναι μια αναστολή υποχρέωσης. Όπως το να σου πω εγώ ότι έχεις μια δυνατότητα να δανειστείς για το επόμενο διάστημα, είναι μια δυνατότητα την οποία μπορείς να ασκήσεις. Εμείς μιλάμε για μέτρα άμεσης δαπάνης, έτσι ώστε να μην κλείσουν επιχειρήσεις, να μην χαθούν θέσεις. Το φοβάστε αυτό, κύριε Σκουρλέτη, για την επόμενη μέρα, μετά την κρίση? Αυτό θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι να μην γίνει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο? Το ΑΕΠ μας θα συρρυκνωθεί ούτως ή άλλως. Αλλά σε αυτό το κλάσμα που είναι χρέος προς ΑΕΠ, όπου βγάζει το ποσοστό του χρέους, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσο πιο μεγάλο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έτσι ώστε να έχουμε πλέον ένα λιγότερο βασικό χρέος. Λέτε, ότι πάμε για μεγάλη ύφεση το 2020, αλλά για μεγάλη ανάκαμψη το 2021. Αυτό περιέγραψε χθες το μήνυμά του προς τους Έλληνες πολίτες. Αρκεί να μην ζήσουμε αυτό το οποίο είναι γνωστό από άλλες εποχές, οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά οι πολίτες και η κοινωνία να λιμοκτονεί. Διότι, για παράδειγμα, ποιες θα είναι οι νέες θέσεις εργασίας? Τι ασφαλιστικές καλύψεις θα έχουν? Θα είναι ενταγμένες σε συλλογικές συμβάσεις? Για σκεφτείτε, εσείς λίγο ως κλάδος έχετε προηγηθεί λίγο στις πολύ ελαστικές σχέσεις εργασίας. Το ξέρετε ότι ο δικός σας κλάδος, και δεν εννοώ εσείς που είστε επώνυμοι και σας βλέπουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως δεν το γνωρίζω, να είστε πιο πολύ εξασφαλισμένοι, αλλά χιλιάδες συνάδελφοί σας. Εξασφαλισμένος δουλεύουν... δεν υπάρχει στον αδυτικό τομέα, κύριε Σκουρλέτη. Δεν υπάρχει κανένα τομέα. Όποιο επάγγελμα και αν κάνει. Ο δυτικός τομέας είναι καθημερινή μάχη. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή πρέπει. Κοινωνική ασφάλιση. Κύριε Σκουρλέτη, βοηθήστε μας λίγο. Εκεί θέλετε να οδηγηθούμε, στην απόλυτη ζούγκλα? Όχι, κύριε Σκουρλέτη. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει μονιμότητα. Παλεύεις κάθε μέρα στον Δεν μιλάω τώρα, για μονιμότητα. Γίνεται. Μιλάω για 500 ευρώ, τα οποία μπορεί να είναι και μαύρα ή να είναι με μπλοκάκι. Αν λοιπόν υπάρχουν πάμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν τα αρνείται κανείς αυτά ότι υπάρχουν. Φυσικά. Και τότε υπήρχαν. Και τότε υπέγραφαν ότι δεν παίρνουν δώρα και δεν έπαιρναν δώρα. Όλα αυτά γινόντουσαν Και γι' αυτό κάναμε την επιθεώρηση εργασίας ισχυρή και ήρθε αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, να την βάλει στο πρέπει γύψο. Να κλείσουμε, και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να την βάλει στο γύψο. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μας είπατε τώρα, δεν μας είπατε αν φοβάστε εκλογές. Θα σας πω, πιστεύω ότι μόνο ένας νοσηρός νους μπορεί εν μέσω πανδημίας και μπροστά σε μια τέτοια ύφεση να μιλάει για εκλογές. Είναι πέρα και έξω από τις πραγματικές ανάγκες. Πέστε μου εσείς δηλαδή, είναι δυνατόν να μετράμε απώλειες ζωών, να συζητάμε αν θα έρθει δεύτερο κύμα και να μιλάμε για εκλογές? Με ποιο επίδικο? Μα κανείς δεν μιλάει για εκλογές, εσείς μιλάτε για εκλογές. Ωστόσο,
Ο Πρωθυπουργός δεν μιλήσε για εκλογές. Δεν μας προκύπτουν έτσι οι συνεργάτες του. Συνεργάτες του σήμερα στον τύπο βλέπουμε τίτλο Πονηρός Πολιτευτής. Γι' αυτό σας ρωτάμε, κύριε Σκουρλέτη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αποκωδικοποιήστε το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Εκείνος μιλάει για την ανάγκη μιας νέας ανανέωσης εντολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο, κύριοι. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελπίζω να είστε καλά και σήμερα και για πολύ καιρό και για πάντα. Το ίδιο ευχόμαστε και να είμαστε κοντά κανονικά. Και να συζητάμε εδώ από το στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκουρλέτη. Να είστε καλά. Δημήτρη, τα λέμε αύριο εμείς το πρωί. Κανονικά, διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγο. Είμαστε και πάλι μαζί. Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάκα. Από τη Δευτέρα του Πάσχα και καθημερινά στις 12 στον Sky. How you think I got so fresh? Υπάρχει μια τσίκλα που μα